Τι είναι αυτό που σας προκάλεσε εντύπωση από όλα όσα ακούσατε να λέει χθες ο Πρωθυπουργός? Κοιτάξτε, εμένα ο κύριος Τσίπρας μου θύμισε πολύ τον κύριο Τσίπρα του 2015. Επέλεξε να μιλήσει αόριστα για αυτό το οποίο έρχεται χωρίς να δώσει καμία πραγματική πρόταση για το μέλλον της χώρας. Είναι αλήθεια ότι έχουμε περάσει 8 πολύ δύσκολα χρόνια. Αλλά δεν ξέρω κανέναν από τους φίλους μου και φαντάζομαι κανένας από εσάς εδώ στο τραπέζι ή κανέναν από αυτούς που μας ακούει στην τηλεόραση, ο οποίος σήμερα να έχει ξυπνήσει διαφορετικά από ό,τι ξύπνησε χθες ή προχθές. Έχει ακριβώς τα ίδια προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει ακριβώς τις ίδιες προκλήσεις και φυσικά με μέτρα τα οποία μπροστά μας απλώνονται μέχρι το 2060, τα οποία συμφώνησε αυτή η κυβέρνηση μετά από μια άθλια πορεία την οποία είχε το πρώτο 7μηνο του 2015. Mm-hmm. Διότι πρέπει να πούμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια κάτι για να βρούμε και την αλήθεια μας πια. Ναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε βγει από την κρίση και τα μνημόνια πολύ νωρίτερα. Ναι, αλλά τώρα δεν έκλεινε, συγγνώμη, η κοινή κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου δεν έκλεινε την αξιολόγηση. Κύριε Υποφάντη, κοιτάξτε, εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν συζητάμε μόνο για το 2015. Ο κύριος Τσίπρας, ξέρετε, και το 2011 μιλούσε και το 2012 μιλούσε όπως και η Νέα Δημοκρατία. Και πρέπει να μιλήσουμε σήμερα για τις αιτίες που μας οδήγησαν εδώ, για να μην επιστρέψουμε ακριβώς όπως πολλές χώρες έδιωξαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μετά επέστρεψαν σε αυτό, στον ίδιο φαύλο κύκλο. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να εγγυηθεί την επόμενη μέρα της πατρίδας μας. Με τη χθεσινή τοποθέτηση στην Ιθάκη, δυστυχώς, πέτυχε και το τέλος της κυβέρνησης του. Αυτό σηματοδοτεί και δεν μπορεί να σηματοδοτήσει τίποτα το οποίο αφορά το αύριο της πατρίδας μας. Εξαήλωσε την αξιοπιστία της χώρας και τη στήριξη την οποία του παρήχε ο ελληνικός λαός και το Γενάρη και το Σεπτέμβριο του 2015 για να κάνει τις τούμπες και να γίνει από το Go Back Madame Merkel ο άνθρωπος ο οποίος τη συναντά μέσα στα περισσότερα χαμόγελα από οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό στην Ευρώπη. Και το λέω αυτό διότι αυτό που έχουν ανάγκη να ακούσουν οι Έλληνες είναι η επόμενη μέρα. Και για την επόμενη μέρα, εκτός από λυρισμούς, δεν ακούσαμε τίποτα. Και από αυτά που λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχετε και πρόθεση για αυτή τη συνεργασία την προοδευτική που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αντιδεξιό μέτωπο. Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρουσα η ερώτηση και οφείλω να την απαντήσω. Ο κύριος Τσίπρας δεν λέει τίποτα για τις αιτίες. Και οι αιτίες είναι πίσω στο 2004, στο 2009 και τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Κώστα Καραμαλή, έχει να κάνει με τις επιλογές του να συμπορευθεί με τον Πάνο Καμένο, ο οποίος ήταν ο εκλεκτός και του Κυριάκου και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά και του Κώστα Καραμαλή της προηγούμενης δεκαετίας, και φυσικά να ταυτιστεί με τη ρητορική των Πολάκηδων, να ταυτιστεί με την ρητορική όσων διχάζουν τον ελληνικό λαό, χύνουν δηλητήριο και δεν προσφέρουν καμία απολύτως λύση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία απόλυτη σχέση με την πρόοδο και την κεντροαριστερά. Έκανε ένα ρεσάλτο στον κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να ελπίζει ότι η ζωή του μπορεί να βελτιωθεί και σήμερα ο κόσμος αντιλαμβάνεται σε όλη τη χώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Κύριε Μαυροδάση. Κύριε Χριστίδη, είπατε νωρίτερα ότι η χώρα είναι δεσμευμένη ως το 2060. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν δεδότες ανατροπής και ουσιαστικών αλλαγών? Ναι. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία από τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες βγήκαν από μνημόνια που να είχαν δεσμεύσεις για τα επόμενα χρόνια. Ούτε η Κύπρος, ούτε η Πορτογαλία, ούτε η Ιρλανδία. Αντιθέτως, εδώ υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι το 2022 και μέτρα τα οποία φτάνουν μέχρι το 2060. Και μέτρα τα οποία καλείται να εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση εξαιτίας των αποτελεσμάτων που έβαλαν οι υπογραφές του κυρίου Κατρούγκαλου, της κυρίας Αχτσιόγλου και πολλών ακόμα για μείωση συντάξεων από 1η-1η-19. Εμείς είπαμε το καλοκαίρι να μην ισχύσουν αυτές οι μειώσεις και καλέσαμε την κυβέρνηση να έρθει να στηρίξει μια τροπολογία την οποία καταθέσαμε, μια πρόταση νόμου την οποία καταθέσαμε. Δεν το έκανε. Και δεν το έκανε ακριβώς διότι ακόμα και η ίδια αυτή τη στιγμή έχει τάξει πολλά σε πολλούς και όπως έκανε και στο παρελθόν δεν θα εφαρμόσει τίποτα. Σε λίγες εβδομάδες έρχεται ο ένφια τον οποίο θα καταργούσε. Σε λίγες εβδομάδες συνεχίζουν να πληρώνουν οι συμπολίτες μας την εφορία και όλο αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται να ποινικοποιήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία, να μην κάνει παραγωγικό το ελληνικό δημόσιο, ακριβώς γιατί αυτό είναι στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε, κατέλαβε την εξουσία και από τότε που την έχει καταλάβει, το μόνο που ενδιαφέρεται να κάνει είναι να διχάζει τον ελληνικό λαό. Και έρχομαι πάλι να σου πω πόσο εύκολο είναι να ανατραπεί αυτό το κλίμα. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της χώρας. Και με τους εταίρους, κυρίως όμως τώρα πια με τους Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες μπορούν
και οι επιτυχίες τις οποίες έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, όχι μόνο στον αθλητισμό, από μια σειρά νέων ανθρώπων, δείχνουν ότι μπορούμε να κατακτήσουμε στόχους γιατί ξέρουμε να δουλεύουμε. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι τα χρόνια της κρίσης είχαμε μια σειρά παραγόντων οι οποίοι ήταν πολύ κομβικοί και οι οποίοι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο των υποσχέσεων και του διχασμού αντί να βάλουμε τη χώρα μας να δουλέψει. Ναι. Επομένως, μπορούμε με δουλειά να ανατρέψουμε τη μιζέρια η οποία υπάρχει σήμερα και να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά να πρωταγωνιστήσει κύριε και Χριστίδη, για την ίδια και για την πατρίδα μας. Θα συμμετάσχετε στο αντιδεξιό μέτωπο που σας καλεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Τον κύριο Χριστίδη, μετά σε εσάς κύριε Μαυρουτά. Κοιτάξτε. Να καλεί ο κύριος Τσίπρας σε αντιδεξιό μέτωπο είναι μια προσβολή πρώτα απ' όλα νομίζω απέναντι στον κύριο Καμένο. Πρέπει να το συζητήσουν λίγο εκεί όταν βρίσκονται και τα συζητάνε, είτε στις διακοπές τους είτε όχι. Δεύτερον, όπως είπα και προηγουμένως, αυτή η κυβέρνηση έχει καλύψει απόλυτα μια πολύ μεγάλη περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι στην περίοδο από το 2004 στο 2009 που η χώρα οδηγήθηκε στα μνημόνια και στην κρίση. Επομένως, θέλω να πω ότι δεν δικαιούται μια κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει κιόλας μια ακραία συντηρητική πολιτική να καλεί σε αντιδεξιά μέτωπα. Το μόνο το που έχει να κάνει είναι να αποχωρήσει για να αφήσει τη χώρα να αναπνεύσει ξανά σε έναν δρόμο πραγματικά προοδευτικό. Κύριε Χριστίδη, θέλετε να το σχολιάσετε σε αυτό? Κοιτάξτε, έχουμε μια εθνική τραγωδία για την οποία πενθεί ακόμα κάθε Έλληνας. Και νομίζω ότι ανεξάρτητα των όποιων ευθυνών σχετίζονται με το παρελθόν, διότι μπορούμε να ανοίξουμε μια συζήτηση για το τι έπρεπε να πάει πιο γρήγορα ή έπρεπε να ολοκληρωθεί πιο σύντομα, εν πάση περιπτώσει, στα προηγούμενα χρόνια, είναι δεδομένο πια ότι εκείνη την αποφράδα Δευτέρα υπάρχουν τεράστιες ευθύνες και πολιτικού χαρακτήρα. Και έχουμε δει να εξελίσσεται μια συζήτηση εκ μέρους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, η οποία έχει πάρα πολλές αντιφάσεις. Στην αρχή υποτίθεται ότι συγκάλεσαν μια σύσκεψη, την οποία κάλεσαν ακόμα και το διοικητή της ΕΕΠ για να κουβεντιάσουν, ψάχνοντας να δουν ενδεχομένως αλλού τα προβλήματα. Στη συνέχεια βρήκαν ότι φταίνε οι δημοσιογράφοι και τα τηλεοπτικά κανάλια. Μετά ανακάλυψαν ότι φταίνε τα παλιά κόμματα. Μετά ο κύριος Καμένος πήγε εκεί και τα έβαλε με τους πολίτες και τους ζητούσε να κόψουν τις μάντρες τους για να ανοιχτούν δρόμοι. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι έχει πολλές ευθύνες αυτή η κυβέρνηση. Ακόμα περιμένουμε να δούμε το πού θέλει να το πάει. Και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή. Πού θέλει να το πάει με 100 νεκρούς, συγγνώμη τώρα δηλαδή. Πού να το πάει. Κοιτάξτε, σίγουρα αυτό το οποίο ποτέ δεν αποδέχεται η κυβέρνηση είναι την προσωπική της ευθύνη. Αυτό το οποίο ποτέ δεν κάνει ο κ. Τσίπρας είναι να πει ότι σε κάτι έφταξε και ο ίδιος ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία πέρασε αυτό το οποίο πέρασε. Και ξέρουμε από αυτό το οποίο έχει συμβεί στον υπόλοιπο πλανήτη ότι πάντοτε υπάρχουν μετά από τέτοιες καταστροφές παραιτήσεις και υπουργών οι οποίοι φεύγουν. Να. Όχι με χρονοκαθυστέρηση όπως έφυγε ο κύριος Τόσκας, ο οποίος μάλιστα τις πρώτες ώρες έβγαινε και ως απόλυτος πετυχημένος, αλλά εκείνη την ώρα. Ακριβώς διότι δεν υπήρχε ούτε σωστή πρόληψη, ούτε σωστή αντιμετώπιση. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς θα συμβάλλουμε στην πορεία αποκατάστασης και ακόμα και τώρα, 30 μέρες μετά, εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα εδώ και προς όλους όσους βρίσκονται στην Αττική. Πρέπει να πάμε εκεί να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ξαναστήσουν τη ζωή τους, να ξαναδώσουμε ό,τι μπορούμε να δώσουμε, γιατί το έχουν ανάγκη και αυτοί, το έχουμε ανάγκη και εμείς ως χώρα να ξεπεράσουμε.